δέχεται καταρχάς τώρα την υποτίμηση του πολυγύρου κατά 40%. Δεύτερον, διατηρεί αυτή την υποτίμηση μέχρι αν πότε και σε ποιο βαθμό θα τη διορθώσει με τον πιθανό επαναπροσδιορισμό των συντελεστών. Διότι κανένας δεν μας διασφαλίζει πόσος χρόνος θα περάσει, αν θα γίνουν και σε ποιο βαθμό αποδεκτές οι προτάσεις της μελέτης. Τρίτον, οδηγεί τον πολύγυρο για 2-3 τουλάχιστον χρόνια σε μαρασμό, αφού σταματά κάθε οικοδομική δραστηριότητα, μέχρι αν πότε και σε ποιο βαθμό θα ευοδοθούν οι προτάσεις της μελέτης. Είναι βέβαια σίγουρο ότι κανένας ενδιαφερόμενος ιδιώτης και ιδιαίτερα επιχειρηματίας εργολάβος δεν θα βγάλει άδεια οικοδομής με ασύμφορο συντελεστή αν υπάρχει η μικρή ή η μεγάλη ελπίδα για βελτίωση του συντελεστή στο μέλλον. Τέταρτον, βάζει τον πολύγυρο σε ένα τεράστιο κίνδυνο να μην γίνει καμιά απολύτως βελτίωση, αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι κατά κανόνα αρνητικές για επαναπροσδιορισμούς προς τα πάνω. Πέμπτον, δεν αξιοποιεί καθόλου τα τεράστια νομικά επιχειρήματα για αντίκρουση, απόρριψη της άποψης της πολλοδομίας. Και έκτον, χρεώνει το Δήμο με μια σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για την αμοιβή της μελέτης. Στη συνέχεια, ο κύριος Βασιλάκης στάθηκε στα βασικά σημεία της πρότασης που κατέθεσε η παράταξή του. Η δική μας πρόταση, η οποία απορρίπτει ως παντελώς παράνομη την άποψη της πολλοδομίας. Βέβαια, βασιζόμαστε σε ένα τεράστιο νομικό οπλοστάσιο, σύμφωνα με τη γνώμη πολυγυρινών νομικών, μηχανικών και άλλων ειδικών. Με τη δική μας λοιπόν πρόταση. Πρώτον, δεν υποτιμούμε και δεν αποξιώνουμε τον πολύγυρο οικοδομικά και πολλοδομικά. Δεύτερον, επαναφέρουμε τώρα, γρήγορα, άμεσα στο ακέραιο τους συντελεστές δόμησης των παλιών πολλοδομικών σχεδίων. Τρία, αποφεύγουμε οποιαδήποτε αναστολή των οικοδομικών δραστηριοτήτων, αφού το θέμα, καλός ή κακός, θα κλείσει πολύ σύντομα. Τέταρτον, αξιοποιούμε στο έπακρο τα νομικά επιχειρήματα, αλλά και την κοινωνική λαϊκή πίεση για την επιτυχία του στόχου. Πέμπτον, δεν χρεώνουμε τίποτα στο Δήμο. Και έκτον, αν τελικά, κόντρα στις βάσιμες ελπίδες, στη βεβαιότητα θα έλεγα εγώ, αποτύχουμε, δεν χάνουμε απολύτως τίποτα. Διότι αυτό το θέμα, αν δεν κλείσει θετικά, θα κλείσει αρνητικά και τότε μπορούμε να μπούμε στο άγχος, το κόστος και την αβεβαιότητα του επαναπροσδιορισμού. Ο ίδιος έθεσε μια σειρά από ερωτήματα και προβληματισμούς για τις ενέργειες του Δημάρχου. Πιστεύουμε ότι είναι δικαιολογημένη η στάση μας να αποσύρουμε την καλή μας πίστη προς τον Δήμαρχο, αφού δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί επί 5 μήνες που ασχολήθηκε με την υπόθεση, εν Λευκό του είχαμε δώσει εξουσιοδότηση, συνεργάστηκε μόνο με την πολλοδομία και το μελετητικό γραφείο, που έχει τεράστιες ευθύνες για το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, και δεν ήρθε σε επαφή και διαβούλευση με επαγγελματίες που είχαν διαφορετική άποψη, νομικούς και μηχανικούς. Γιατί την τελευταία βραδιά πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν με πρωτοβουλία των μηχανικών της πόλης μας συζητιόταν άτυπα αλλά ουσιαστικά το θέμα εδώ, σε αυτή την αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου, με συμμετοχή μηχανικών, νομικών και άλλων συμπολιτών μας, όχι μόνο δεν συμμετείχε στη συζήτηση, αλλά αλαζονικά μας σνομπάρισε λέγοντας: όταν καταλήξετε σε πρόταση, ελάτε να μου πείτε. Γιατί κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν άφησε τον εκπρόσωπο του Μελετητικού Γραφείου να δευτερολογήσει, αφού αυτός ήταν ο εισηγητής του θέματος και επεδίωξε με δική του τοποθέτηση δευτερολογία να μαντρώσει τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας. Μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι, πιστοί στον όρκο που δώσαμε, να προασπίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου και των συνδημοτών μας, να αντιδράσουμε. Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος θα αποφασιστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή για τον Πολύγυρο και τους συμπολίτες μας. Ο δικηγόρος Απόστολος Φυργάδης από την πλευρά του επικαλέστηκε παλαιότερες αποφάσεις δικαστηρίων καθώς και την ίδια την ομολογία όσον αφορά την ισχύ των συντελεστών δόμησης. Βασικός κανόνας του διοικητικού δικαίου είναι ότι η διοίκηση επικοινωνεί εγγράφως και αιτιολογημένως. Δεν επικοινωνεί ούτε στους διαδρόμους των γραφείων, ούτε λέει το μηχανικό μην την καταθέτεις γιατί το βγάλω έτσι και αλλιώς. Στα άρθρα τα αρχικά του αρχιστικού κώδικα λέει ότι ο νόμος δεν μπορεί να καταργήσει
αναδρομικά δικαιώματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και δει εμπράγματα. Λοιπόν, σας έχω τρεις δικαστικές αποφάσεις για το ζήτημα του Πολυγύρου. Η μία είναι, η πιο πρόσφατη, είναι η 24 του 2007 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, που λέει ότι στον Πολύγυρο ισχύουν τα προεδρικά διατάγματα του 40, του 43 και όλα αυτά, και δεν αναφέρεται πουθενά στον νόμο αυτόν τον 2508. Αναφέρεται και λέει μέσα ότι έχουμε συντελεστεί δόμησης 2,8, ποσοστό κάλυψη 70% και ούτω καθεξής. Αυτό αναφέρει η 24-2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής. Έχω την 236 του 2002 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, που επίσης τα έχω σημειωμένα με κίτρινα, λέει για την εφαρμογή του ρωματομικού σχεδίου του Δήμου Πολυγύρου, το οποίο εγκρίθηκε με το αποτάδι 43 προεδρικό διάταγμα, τροποποιήθηκε το 67 διάταγμα, εκδόθηκε και ούτω καθεξής, θα αναφέρει όλες τις τροποποιήσεις. Έχει συντελεστεί δόμηση κατά του ισχύοντε όρου δόμηση κατά τον κρίσιμο χρόνο υπολογισμού. Έχει τιμή μονάδα. Ο συντελεστή των ακινήτων είναι 2,1. Το ποσοστό κάλυψε 70%. Ο επιτρεπόμενο όροφο 3. Έχω την απόφαση την 9-13 του 2003 του εφετείου Θεσσαλονίκη. Του εφετείου, παρακαλώ, Θεσσαλονίκη. Το οποίο πάλι αναφέρεται ότι στον Πολύγυρο ισχύουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα. Ο συντελεστής δομήσεως είναι 2,8, το ποσοστό καλύψεως 70% και παρεχόμενη από τις εργολάβες οικοδομών αντιπαροχή είναι τόσο. Όταν το 1993 άρχισε η απόφαση, βγήκε η απόφαση και έθεσε κίνηση τη διαδικασία επέκτασης, έπρεπε ο Πολυοδόμος να κάνει ένα γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Το έκανε. Έπρεπε με αυτό το γενικό πολεοδομικό σχέδιο να δείξει τον παλαιό Πολύγυρο, να καταγράψει τα ισχύοντα πολεοδομικά σχέδια, να καταγράψει τους ισχύοντες συντελεστές, να βγάλει τον μέσο όρο που ίσχυε στον πολεοδομημένο Πολύγυρο, να γράψει στο χάρτη την έκθεση που χρειάζεται επιπλέον και να προτείνει, όχι να αποφασίσει, να προτείνει με ποιο συντελεστή θα γίνει η επέκθεση στα 900 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι τότε εφαρμόστηκε ο νόμος 1337 που δεν προβλέπει δυνατότητα κατάργησης των παλαιών όρων δόμησης. Την ίδια ώρα η Δημοτική Παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου απέστειλε υπόμνημα προς τον Ομάρχη Χαλκιδικής Αστέριο Ζωγράφο. Το υπόμνημα φέρει την υπογραφή του αρχηγού της παράταξης Κωνσταντίνου Μπογδάνου, ο οποίος αφού αναλύει τις παραμέτρους της υπόθεσης επισημαίνει: «Με το παρόν υπόμνημά μας, εκφράζοντας και τις ανησυχίες και την αγωνία των συνδυνωτών μας, σας καλούμε να παρέμβετε ως προϊστάμενος της συγκεκριμένης υπηρεσίας της Ομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής και να δώσετε εντολή να συνεχίσουν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες με τους υπάρχοντες συντελεστές δόμησης ως έπραταν και πριν από το Σεπτέμβριο του 2008».